Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Βραδάκι Τρίτης, η ώρα λίγο μετά τις 10.30. Μπορεί και κοντά στις 11. Είναι η 19η αγωνιστική στον 4ο όμιλο του Development League και ο Κόμιτς Μάστορας με δύο σερί νίκες και ρεκόρ 13-5 υποδέχεται την Φιωρετσίνα. Φιωρετσίνα στο 9-9. Επικράτησε των βουνών την περασμένη αγωνιστική με 61-46. Βάζοντας τέλος στο κακό σερί που έτρεχε, μέχρισε 4 διαδοχικές ήττες. Πάει όμως αυτό. Μακρύδης από τη μία, Γρηγοράκης από την άλλη, θα διεκδικήσουν την πρώτη κατοχή, η Τζάμπολ, και φύγαμε. Για τον Μάστορα είναι η πρώτη επίδεση. Για τον Μάστορα ήταν και το ροζ φύλλο τον πρώτο γύρο. 43-46 και λήξει το παιχνίδι τότε. Πάμε να δούμε λίγο πεντάδες για Φιωρετσίνα. Καλύγει λογαριασμό. Το νούμερο 23 ο Παπαγιάννης σκοράρει το πρώτο καλάθι του μάτς. 23 ο Παπαγιάννης, 9 Αθανασόπουλος, 24 Ακρίτας, 1 Μακρύδης και 32 ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Πρώτο σκόρερ Φιωρετσίνα την περασμένη εβδομάδα με 20 πόντους παρακαλώ. 5 rebound και 3 στα 3 τρίποντα. Σπλίτ και πάσα του Μακρύδη, το σούτ από πλάγια θέση είναι άστοχα αυτή τη φορά. Τον Παπαγιάννη. Πεντάδα στην άλλη πλευρά για τον Κόμιτς Μάστορα. Ο συνήθως ρόλο οργανωτή ο Βασίλης Αιγιωτόπουλος. Τυράτος με το νούμερο 4, Γρηγοράκης με το 77. Με το 99 θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Ενώ με το 27 είναι ο Αλέξανδρος Λίγκρης. Και αυτός έβαλε 20. Περασμένη αγωνιστική στη νίκη του Κόμιτς επί του Αλκοολικού Αστέρα με 54-67. Ο Λίγκρης είχε 20 πόντους με το εξαιρετικό 10 στα 17 τρίποντα. Σπυράτος. Λίγκρης μένει στον αέρα, δεν σκοράρει, rebound επιθετικό. Νομίζω δεν έχει ανανεωθεί, αλλά δεν βρήκε στην επιφάνη. Λίγκρης, δύσκολο και άστοχο. Και τρίτη ευκαιρία, Γιωτόπουλος στο σίδερο και αυτό. Συνεχίζει την κολιορκία. Συνεχόμενα, θετικά rebound. Με τις live μεταδόσεις και τα ακουστικά ελπίζω να ακούγαμε καλά. Γεωργακόπουλος πάσα στο weak side, εκείνο ο Αθανασόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Αθανασόπουλος δεν πέρασε η λόμπα. Καλή άμυνα του Γρηγοράκη, ολοκλήρωσε το κλέψιμο ο Γιωτόπουλος με το 8. Στο μάτς λοιπόν και για τον Κόμιτς Μάστορα, διαχείρος Γρηγοράκη. 2-2 λοιπόν στο δίλεπτο και ο Μακρύδης που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Βρίσκει σίδερο στο τρίποντο, νέα ευκαιρία, αστοχή και αυτή τον Παπαγιάννη. Κατοχή παραμένει στη διάθεση των Βιόλα. Πάμε στο Αθανασόπουλο τώρα. Κάτος από τη γωνία, το έχει αυτό το σούτ ο Γιώργος. Δεν το αποδεικνύει. Το 2-2 παραμένει και ο Αθανασόπουλος στο τερματοκέντρο. Ο Μαγιάννης κόβει ο Μακρύδης. Μακρύδης με το δεξί. Καλή άμυνα του Γρηγοράκη. Πειράτος, 14 λεπτά ακόμη για τον Κόμιτς. Λίγκρης, χτυπά στα πόδια, περνά, αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Μαριέ!
Θανασόπουλος, τρίποντο, άστοχο και rebound του Λίγκρι. Λοιπόν, ο Σιρεβέτας είναι ο παίκτης που μας έλειπε. Το νούμερο 99 για τον Κομίτς μας τώρα. Υποδότησε τον Γιωτόπουλο, τρίποντο του Βασίλη, άστοχο, ύπταται ο Λίγκρις, αλλά δεν θα πάρει το rebound. Ακρίτας. Καλή έμπνευση. Μια πάσα προς τον Μακρύδη, νέο κλέψιμο όμως του Γρηγοράκη. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Γιωτόπουλος, ωραία πάσα σε Ρεβέτας από κοντά. Δεν είχα τον Γιωργακόπουλο. Μια ακόμη δεύτερη επίθεση για τον Κόμιτς. Λίγκρις δημιουργεί με follow τη δική του χαμένη προσπάθεια. Θα σκοράρει ο Γρηγοράκης. 4-2. Κρίστας πίσω από τη γραμμή των 6-75, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι κυλά και το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Σε άμυνα ζώνης η Φιωρετσίνα. Γιωτόπουλος, Γρηγοράκης από τον κεντρικό διάδρομο. Θα σε ένα εύκολο καλά δική. Προσπάθεια για γρήγορο transition από τους Μοβ. Άτσε φρένο ο Αθανασόπουλος, Μακρύδης. Πάλι χαμηλά του Γρηγοράκη. Ο ένα φάουλ για κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Θα περνάω στα Σινόπουλο στο μάτσα αντί του Παπαγιάννη. Μακρύδης, σουτ για δύο, άστοχο από τον Ξυλογιαννόπουλο τον Βασίλη. Δύο σπέρασε και αυτό το πάρκε για πρώτη φορά. Γρηγοράκης ανάμεσα από δύο, πολύ άμυνα εκεί, τον Μακρύδη και Στασινόπουλο. Βασόπουλος τώρα, τον άφησαν μόνο του. Έγκλημα χωρίς τιμωρία. Των γηπεδούχων. Λίγκρις, δικαστήριο βάσμα σε Ρεβέτα, αυτός για τον Γιωτόπουλο. Ξανά Λίγκρις. Μια καλή άμυνα και προϋποθέσεις εφημβιασμού, είναι καλή η πάσα. Αθανασόπουλος το χάνει. Σκοτικό χειροκρότημα από τον πάγκο, ήταν ευκαιρία για ισοφάριση εδώ. Σειράτος. Λίγκρις, 10 δευτερόλεπτα ακόμα, κινείται ωραία χωρίς την μπάλα ο Γιωτόπουλος. Το φάουλ από τον Μακρύδη που σε ένα ωραίο σπινότυπο θα σηκώσει εκεί τον αντιπαλό του. Και ο Κώστας Κυλογιαννόπουλος στο μάτς αντί του Ακρίτα. Ενώ ο Αθανασόπουλος δίνει τη θέση του στον Χαρικιόπουλο. Όπως είπαμε και στην άλλη πλευρά, είναι με το 45. Ο Αντώνης Κοφυτός. Ο Κοφυτός κάνει και τη δεύτερη βολή. Ο κάνει δουλειά στο χαμηλό πώς, θα γυρίσει και με τη βοήθεια του ταμπλό θα συνδεθεί με το καλάθι. 4 όλα. 3 και 10 ακόμη στην πρώτη περίοδο. Οι ομάδες βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους. Γιωτόπουλος. Σήματα. Ακόμη καλή άμυνα της Φιωρετσίνα. Φιωρετσίνα με 10. Έχει 5 λύσεις από τον πάγκο. 9 στην άλλη πλευρά για τον Κόμιτς Μάστορα. Μακρύδης το ζήγησε, το πήρε και το χάσε από μακριά για να πάρει ο Λίγκρις το αμυντικό rebound.
εκτός. Σπυράτος, ήταν καλή η προσποίηση. Ο Γρηγοράκης του ξαναδίνει και ο Σπυράτος αστοχή. Φιλογιανόπουλος. Σουτ 2 πόντων. Άστοχο, αλλά ο Κώστας θα ανανεώσει μετά το άστοχο σουτ του Βασίλη. Σκόψει την μπάλα από τον Γρηγοράκη. Καλή άμυνα πάνω στον Στασινόπουλο. Σπυράτος. Έχει ώρα να σκοράρει ο Κομιτσμάστορας. Και θα δώσει τη λύση. Ο Λίγκρης θα τη δώσει. Αλέξανδρος. Αρικιόπουλος. Δοκίμασε για 3, δεν ήταν άσχημο. 4-4 παραμένει όμως. Για την ώρα όλα δείχνουν ότι πάμε σε χαμηλό σκορ, όπως το μάτς του πρώτου γύρου. 43-46 το παιχνίδι. Ο Σπυράτος αστόχησε, ο Ξυλογιανόπουλος θα κατεβάσει. Ο Κώστας Ξυλογιανόπουλος είναι τώρα στον Βασίλη Μακρύδης με φλότερ, ναι. 4-6 και πάμε σε time out. Επιστρέψαμε για το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στο συν 2 πλέον η Φιωρετσίνα, η κατοχή για τον Κόμιτς. Γρηγοράκης, υποθητός για τον Ακτίφη που πέρασε το λίγο στο μάτς. Άστοχο το λέει Αφαρικιόπουλος. Γιαννόπουλος, καλό αμυντικό transition του Κόμιτς Μάστορα. Ελεύθερος όμως ο Αφαρικιόπουλος. Για αυτό το διατρής. Είναι ο Κώστας, πιέζει εκεί και ο Ποθητός και θα του πάρει την μπάλα. Και δευτερόλεπτα ακόμη. Αυτή συνεννόηση μεταξύ Ποθητού και Γιωτόπουλου. 11,9 λοιπόν όλα για την Φιωρετσίνα που δεν πρέπει να βιαστεί. Ο Κόμιτς έχει να δώσει φάουλ. Αρικιόπουλος 5, 4, 3, πέρασε ανάμεσα από 2. Δεν τα κατάφερε, Λίγκρης από πάρα πολύ μακριά. Τέλος στην πρώτη περίοδο, Κόμιτς Μάστορας 4, Φιωρετσίνα 6. Δεύτερο δεκάλεπτο στο κλειστό των Λιωσίων. Κατοχή για Φιωρετσίνα με τα αδέρφια Ξυλογιανόπουλου, τον Χαρικιόπουλο, τον Γεώργα Κόπουλο και τον Στασινόπουλο. Γεώργα Κόπουλος, δύο παίκτες πάνω του, κλέβει ο Λίγκρης. Λίγκρης Ακτίφης, Ποθητός, Γρηγοράκης και Τσιόγκας. Μετά τον Κιπεδούχον. Τσιόγκας. Αναγιώτης προσποιήθηκε και εκτέλεσε με φλότερ. Ξυλογιανόπουλος πρόλαβε. Αρικιόπουλος. Ασυνόπουλος για τον Ξυλογιανόπουλο. Υπομονή η Φιωρετσίνα. Αλλά δεν φτάνει στον Σταύρο, μια ακόμη καλή άμυνα του Λίγκρη. Τύπης. Τον Ποθητό. Σε οργανωμένη επίθεση και ο Κόμιτς Μάστορας. Τσιόγκας, λάθος πάσα. Είναι δύο. Γεωργακόπουλος. Καθυστέρησε η Φιωρετσίνα. Μέσης απόστασης. 1,5 λεπτό χωρίς καλάθι στη δεύτερη περίοδο. Τσιόγκας. 8 δεύτερα ακόμη. Γρηγοράκης, Ποθητός και κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Ωραία κίνηση και καλάθι από τον Γρηγοράκη. Τρίτη ισοπαλία στο μάτς μετά το 2-2. 4-4, τώρα 6 όλα.
Σιλογιαννόπουλος δεν θα απαντήσει. Ο Γεωργακόπουλος ανανέωσε. Και βγάλε έξω. Σιλογιαννόπουλος για 3. Έρμπολ. Εύστοχο αυτή τη φορά. Ο Χαρικιόπουλος το βάζει. 6-9. Γρηγοράκης, ποθητός. Να πάει κοντά στο καλάθι, ήταν καλή άμυνα από τον Χαρικιόπουλο που θα πάρει και το rebound. Χαρικιόπουλος φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά, η πάση στα δεξιά. Λέγανε όμως αστοχή, αλλά θα πιέσει και θα ανακτήσει γρήγορα την κατοχή. Γεωργακόπουλος, 6-12, double score για τη Φιωρετσίνα. Τόσο απ' τη γωνία, όπως θα ήθελε. Το momentum είναι με τους Γιόλα αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν μπορούν να χτίσουν και μεγαλύτερη διαφορά. Γεωργακόπουλος κλείσε ωραία στην baseline. Εκεί υπάρχει foul του Γρηγοράκη. Και πρέπει να είναι το δεύτερο για εκείνο. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες, ο Γιωτόπουλος περνά στη θέση του ποθητού. Είναι στην άλλη πλευρά. Το νούμερο 77, όχι 27, είναι ο Μητσόπουλος είναι. Μέσα η πρώτη βολή του Γιώργου Γεωργακόπουλου. Στη 14. Ο Ακρίτα στη θέση του Βασίλη Ξυλογιαννόπουλου. Φάουλ κερδισμένο για τον Λίγκρι. Πρωτοφάουλ της Φιωρετσίνας, δεύτερη περίοδο. Ένα έχει και ο Κόμιτς. Επίθεση. Ο Λίγκρης στην επαναφορά, ο Γιωτόπουλος για ένα τα σκριν. Γιωτόπουλος για 2, ναι ο Βασίλης. 8-14 ανάσα για τον Κόμιτς. Χαρικιόπουλος. Βάλε το σκριν ο Μακρύδης, σουτάρε πίσω από αυτό ο Χαρικιόπουλος. Όλα θα στόχιζε. Γιόγκας φτιάχνει γωνία πάσας για τον Γρηγοράκη. Αυτός θα επιτεθεί κοντά στο καλάθι και θα συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα. Όχι, ο Αχτύπης ήταν, ζητώ συγγνώμη. Πέντεψα το 77 με το 73. Κύριος Αχτύπης λοιπόν και 10-14. Αντυχεί η Φιωρετσίνα στην άλλη πλευρά. Η Φιωρετσίνα αποκοιμάζει διπλή αλλαγή με Σόπουλο και Μακρύδη στην πρώτη διακοπή. Μείνει η προσπάθεια του Τσιόγκα που ζητά φάουλ, δεν υπάρχει σφύριγμα, το μάτς συνεχίζεται. Μακρύτας κατάφερε να δώσει τον Ξυλογιαννόπουλο. Συνδυασμό θέλει να βγάλει και ο Κόμιτς στην άλλη πλευρά. Βάλα όμως έχει βρει το πόδι του Τσιόγκα. Έτσι κατευθύνει ξανά για την Φιωρετσίνα. Χαρικιόπουλος και Χαρικιόπουλος στον πάγκο. Παθανασόπουλος και Μακρύδης επέστρεψαν. Ένα σκριν επιλογή στην κορυφή για τον Ακρίτα. Καλή άμυνα του Ακτύπη. Καταλάβει την πρόθεση του αντίπαλου γκάρ να πασάρει μετά το σκριν. Λίγκρης σε πώς παιχνίδι γύρισε. Αστόχησε ο Αλέξανδρος. Πάνω το Ξυλογιαννόπουλο μακρινό. Πάσα του Γεωργακόπουλου και είναι η ώρα του Αθανασόπουλου να στοχίσει σε ένα ακόμη τρίποντο. Δύσκολο το over 2,5 στο 1,87. Αθανασόπουλος
που ήταν ένας από τους δύο παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων την περασμένη εβδομάδα. Είχε 10, 5 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα και 2 στα 11 από την περιφέρεια. Ούτε τώρα. Φάουλ κερδισμένο για τον Τσιόγκα, δεύτερο για τη Φιωρεντίνα. Πάμε σε νέες αλλαγές. Στασινόπουλος και Παπαγιάννης μέσα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, ενώ στην άλλη πλευρά και ο Σπυράτος σε Ρεβέτας. Κωτόπουλος σε αξιοταμπλό. Ο Ακρίτας στα γήπεδο, Μακρύδης που πάει να κάνει εκεί. Πολύ δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Γιωτόπουλος βλέπει το κενό στον δεξιδιάδρομο. Έκλεισε ο Στασινόπουλος εκεί για να βγει και σε πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια στο Γρηγοράκη για να πετύχει 2 ακόμα πόντους. 12-14 με τον Κόμιτς που έχει ένα καλό σερί 6-0. Κρήτας βάζει το σκρίνο Αθανασόπουλος, αλλαγές στην περίπτωση. 5 δεύτερα ακόμα, ένα τρίποντο από τον Παπαγιάννη σε μια φάση που μοιάζει σκοτωμένη. Φιωρεντίνα βρίσκει νέο σε 3 πόντων. Προηγείται ξανά με 5. Γιωτόπουλος, Πειράτος. Ξανά ο Γιωτόπουλος. Σουτάρε με άμυνα πάνω του. Ήταν δύσκολο να εστοχίσει. Ακρίτας για τον Μακρύδη. Στοπ. Στοπ του Γιωτόπουλου αλλά με φάουλ. Εντυπωσιακή φάση, δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει βέβαια ο Μακρύδης. Όχι, μια χαρά είναι. Πού σηκώθηκε ο Γιωτόπουλος? Δύο βολές για τον Γιώργο Μακρύδη. Αν βάλει στο μία, κανονικά πρέπει να πιστωθεί και μια assist στον Ακρίτα. Από δύο φάουλ πλέον για κάθε ομάδα. 2,5 λεπτά έχουν απομείνει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Φιωρεντίνα πατά καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του. Με 6 πόντους, 12-18. Τσιόγκας. Γρηγοράκης. Ξανά στον Τσιόγκα που θα δοκιμάσει το corner 3. Δεν δικαιώνεται. Πάλι κερδισμένο για τον Γρηγοράκη στη συνέχεια. Και πάμε σε βολές. Πρώτη ο Αποστόλης. Αυτή η δεύτερη, Στασινόπουλος, ο rebound. Αναζόπουλος. Παπαγιάννης δεν δίστασε να εκτελέσει στον εφημιασμό. Ευκαιρία για τον Κόμιτς να μειώσει τη διαφορά κάτω από τις 5. Σερβέτας. Σπιράτος. Διακρίσει ο Γιώργος. 16-18, δεν είναι να τον αφήνεις ελεύθερο. Στη μέρα του μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ αυτό. Εντάξει, ίσως να είμαι και λίγο προβολικός. Ο Μακρύδης αστοχή και φλερτάρει με το φάουλο εκεί χωρίς λόγο. Γιωτόπουλος. Γιωτόπουλος περνά, βγάζει πανέμορφη πάσα. Η αντεπίθεση του Κόμιτς συνεχίζεται. Η διαφορά στο καλάθι 16-18. Time out από τη Φιωρεντίνα. Όχι, ψέματα. Ισοφάρισε ο Κόμιτς. Διορθώνω. 18 όλα είναι μπροστά. 1,5 λεπτό για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Το μάτς σε απόλυτη ισορροπία, η κατοχή για τη Φιωρεντίνα που βρίσκεται στο παρκέ με Μακρύδη, Αθανασόπουλο, Στασινόπουλο, Παπαγιάννη και Ακρίτα. Ακρίτα από τον αριστερό διάδρομο, δεν περνάει πάσα, του κλέβει ο Τσιόγκας. Τσιόγκας, Ερεβέτας, Πειράτος, Γρηγοράκης και Γιωτόπουλος. Και το κομισμάς τώρα. Πειράτος, Κυπρίο Ακρίτα στην μπάλα. Όχι, κατοχή για τη Φιωρεντίνα. Στον πάγκο επιστρέφει ο Κώστας ο Ξυλογιαννόπουλος. Θανασόπουλος. Βάλε το σπίνο Μακρύδη, στη λόμπα, δεν περνά. Κόμιτς διαβασμένος. Κλέψει αρκετές μπαλές. Θα κλέψει ο Μακρύδης όμως τώρα. Ποσιακότατη άμυνα. Τελείωμα συνέχεια. 40 δεύτερα ακόμη, Τσιόγκας. Υπάρχει. Λιγανόπουλος. Μακρύδης. Στασινόπουλος για δύο, άστοχος. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Οπότε συλλογικά θα πάει να εξαντλήσει το χρόνο που απομένει. Τσιόγκας, Γρηγοράκης. 10 δεύτερα ακόμη. Βετόπουλος βρίσκει χώρο για να εκτελέσει από καλές προϋποθέσεις, αλλά το σου δεν ήταν εύστοχο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Δεν θα μετρήσει το καλάθι του Παπαγιάννη. Δεν θα λέω τύπος. 18 όλα στο ημίχρονο. Θα λέμε σε λιγάκι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, ενώ την ίδια ώρα η Real Madrid μετατρέπει το 2-0 του 14ου λεπτού σε 2-4. Θα πέναλτι στη Λίβερπουλ, τα δικά μου εγώ, αλλά έχουμε παίξει και ένα Ολυμπιακό. Λοιπόν, πρώτη επίθεση για τη Φιωρεντίνα τώρα. Χαρικιόπουλος στον δεξί διάδρομο, το χάσε. Μακρύδης παλεύει εκεί. Συνήθως Γεωργακόπουλος από τη γωνία το χάσε. Τώρα Λίγκρης. Λίγκρης, Τσιόγκας, Πειράτος, Αχτύπης. Και με το 33 ο Παπαντώνης, ο οποίος νομίζω πως δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα κάνω και λάθος όμως, δεν θα είναι πρώτη φορά. Μεγάλο rebound εκεί του Γρηγοράκη, Λίγκρης. Καλά, δεν ξέρω αν το ήθελα με ταμπλό. Μετά για Φιωρεντίνα με τα αδέρφια Ξυλογιαννόπουλου, τον Γεωργακόπουλο, τον Χαρικιόπουλο και τον Μακρύδη. Χαμηλή παραγωγικότητα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, από 18 πόντους για κάθε ομάδα. Τρία δεύτερα ακόμα, Χαρικιόπουλος κρατάει ισορροπία και ευστοχή. 18-20. Τσιόγκας. Λίγκρης ανάμεσα από δύο. Άρα λίγο να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Νέο επιθετικό rebound από τον Γρηγοράκη. Βγαίνει η άμυνα. Αντώνης, Τσιόγκας. Λίγκρης κατά το καλάθι. Και δεύτερη ευκαιρία, εύστοχη. Και δύο πόντι και για τον Κόμιτς Μάστορα στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς μυρίζει παράταση γενικά. Χέρι-χέρι, δύο ομάδες από το ξεκίνημα. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει, ποια να είναι άραγε. Νομίζω το 12-6 της Φιωρεντίνα στην πρώτη περίοδο. Λεγανόπουλος.
Μητρίδη γυρνά προς το καλάθι. Κερδίζει φάουλ για βολές ο Γιώργος. Δεύτερη βολή, 20-21. Παπαντώνης. Πειράτος από τη γωνία, δύσκολο σουτ. Λεγανόπουλος. Χαριτιόπουλος, πέρασε εύκολα στα πόδια. Ο Μακρύδης είναι ελεύθερος και θα σκοράρει για αυτής. Γιώργος Μακρύδης, 20-24. Ένα εξάλεπτο ακόμη στην τρίτη περίοδο. Γρηγοράκης. Χαντός τον Τσιόγκα, αυτός πήρε το σκριν. Τσιόγκας. Συλλογιανόπουλος για δύο στο σίδερο. Λίγκρις. Στον εφημιασμό ο Κώστας θα λαφέψει. Κολοχαμένο λέει άπια τη Φιωρετσίνα στον πάγκο ο Φλεγανόπουλος. Στον πάγκο και ο Χαρικιόπουλος Ακρίτας και Αθανασόπουλος τα δύο νέα πρόσωπα. Ο Κόμιτς με Γιωτόπουλο Λίγκρι, Γρηγοράκη, Σπυράτο και... Πόντο του Γεωργακόπουλου, καλό ήταν. Στο πρώτο πεντάλεπτο δεύτερο μηχρόνου η Φιωρετσίνα πιο αποτελεσματική, ελαφρώς πιο αποτελεσματική. Σπυράτος για τρεις, μεγάλο σου. Και η διαφορά στον πόντο, 23-24. Κρήτας, προσποιήσεις, πάσα έξω για τον Μακρύδη που θα βάλει κι άλλο, όχι. Γιωτόπουλος. Πάθησε αλλά η κατοχή είναι για τη Φιωρετσίνα. Ακρίτας, πλήθηκε πάσα, Μακρύδης από την κορυφή. Νέο τρίποδο του Μακρύδη, 23-27, ζηλεύει ο Αθανασόπουλος. Από αλλού το περιμέναμε το Βεργιόμιση, από αλλού θα μας έρθει. Ο Λίγκρις θα απαντήσει με δώσει τύχης. Ακρίτας. Θανασόπουλος. Θα δοκιμάσει για τρεις.
Φελίσιο ήταν από κοντά, ο Μακρύδης που χάνει όμως το καλάθι. Γιωτόπουλος αναπήρα τον Γρηγοράκη και μαζί του θα προσπαθήσει να συνεργαστεί. Ο κεφάλι του Ακρίτα. Δεύτερο για την Φιωρεντίνα, δύο εθνικοί και γηπεδούχοι. Μια αλλαγή με τον Παπαγιάννη να παίρνει τη θέση του Βασίλη Τσιλογιαννόπουλου. Πειράτος. Το δεύτερο ακόμη ο Γιωτόπουλος πιέζει τον Αθανασόπουλο. Πέρασε, δημιούργησε και έρχεται ο Γρηγοράκης να τελειώσει τη φάση. Δέρμπι καλά κρατήσει ο Χριστόταγιου Νικολάου. Απόλυτη ισορροπία στις 27 πόντους τώρα. Κρήτας μετά από τρίπλα, πανέμορφη εκτέλεση. 27-29. Σε θέση οδηγού ξανά η ομάδα του Σταύρου Σταζινόπουλου. Πρέπει να βρει και την μπάλα Μακρύδης. Το λέει αυτού του Γιωτόπουλου. Μακρύδης για το coast to coast. Ασταμάτητος 27-31. Από τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη της Χιωρετσίνα. Στηράτα στην baseline. Το δευτερόλεπτα ακόμη στην τρίτη περίοδο. Συν 4 η Φιωρετσίνα που έχει και την κατοχή. Βλέπουμε στην κορυφή για τον Ακρίτα που έχει ψυχολογία, αλλά αυτή τη φορά αστοχή. Γιωτόπουλος αμέσως για τρεις. Όχι, Ακρίτα. Θανασόπουλος. Βάλτο ρε Δημήτρη. Βάλτο ρε Βαράκη. Δημήτρης. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Πάμε σε time out. Εδώ είμαστε, 49 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Σιόγκας βρίσκει ένα σχετικά ελεύθερο σούτ, αλλά το χάνει. Σιόγκας ακτύπησε Γρηγοράκης, Λίγκρης και Γιωτόπουλος από τη μία. Ακρίτας Παπαγιάννης που αστοχεί για δύο. Αθανασόπουλος, Τασινόπουλος και Μακρύδης, πεντάδα της Φιωρετσίνα. Σε μία επίδεση για κάθε ομάδα. Ομαλά. Ακτύπης. Δεν είναι κάτω Μακρύδη, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. Σε καθαρή παράβαση. 18 δευτερόλεπτα. Βιόλα. Μακρύδης, χτυπά στα πόδια. Μακρύδης. Στο σίδερο. Και το χρονόμετρο σταματά στα 4,8. Αρκετός χρόνος για να βρεθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλό σουτ. Η Φιωρετσίνα έχει να δώσει φάουλ. Λίγκρης. Λίγκρης για τρεις. Τέλος στην τρίτη περίοδο, 27-31. Τέταρτο δεκάλεπτο. Πρώτη κατοχή για Φιωρετσίνα. Ακρίτας. Παίρνει θέση χαμηλά, ο Στασινόπουλος τροφοδοτείται.
Σταύρος θα γυρίσει, είναι καλή όμως η αμένα του Λίγκρη. Λίγκρης Γιωτόπουλος θα χτύπει Τσιόγκρας και Γρηγοράκης η πεντάδα του Γκόμιτς. Με Ακρίτα Ξυλογιανόπουλο, Γεωργακόπουλο, Στασινόπουλο και Παπαγιάννη Φιωρετσίνα. Είπαμε από εδώ τι γίνει τώρα το μάτσι. Είναι δερμπί, έτσι το περιμέναμε και έτσι είναι. Γρηγοράκης high-low κατάσταση, Ακτύπης. Ήρθε ο Γεωργακόπουλος για να κλείσει. Γιωτόπουλο. 30-31. Έψαχνε ώρα αυτό το τρίποντο Βασίλης. Ξυλογιανόπουλος. Τα ενώπια δεν με τον Στασινόπουλο που έμεινε ελεύθερος. Αλλά ήταν άτυχος από την εκτέλεση, μπάλα μπήκε και βγήκε. Ωραίο διάβασμα της πάσης Ξυλογιανόπουλου που είχε και τον Τζιλό να κλείνει πάνω του. Λίγκρης. Στον Ακτύπη, σε ποιον δώσει. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη. Όπως και να έχει δώρο μια βολή στην Φιωρετσίνα. Ξυλογιανόπουλος ξετυλίγει το δώρο. Κάνει το σκορ 30-32. Ακρίτας. Πέρασε ο Ακρίτας από αριστερά. Δεν τελείωσε όμως τη φάση. Τσιόγκας πρόλαβε αλλά πασάρει για τον Ακρίτα. Παπαγιάννης. Γεωργακόπουλος γυρίζει το ρυθμό. Το δεύτερο ακόμη. Ακρίτας θα βρεθεί η εκτέλεση από τις βολές στο σίδερο και στα χέρια του Τσιόγκα. Πιέζει εκεί η Φιωρετσίνα. Αλλαγές στη θέση του Ακτύπη και ο Σερεβέτας. Η Φιωρετσίνα συνεχίζει με την ίδια καταρά. Και ο Γακόπουλος θέλει να αφήσει με χαντό, θα προσποιηθεί όμορφα. Θα κερδίσει φάουλ στη συνέχεια. Πάμε σε βολές. Πρώτο φάουλ για τον Κόμιτς στην δεύτερη περίοδο. Στον πάγκο επιστρέφει ο Μακρύδης. Παραμένει για τον Κόμιτς. Θα παραφέρει. Ο Γιωτόπουλος θα μείνει για λίγο ελεύθερος. Γρηγοράκης. Πήρε ένα ακόμη rebound. Γιωτόπουλος. Ξανά για τρεις. Rebound αμυντικό αυτή τη φορά.
Το σκορ κολλημένο στο 30-32. Τρίτο ομαδικό για τον Κόμιτς. Χαμηλά έχει δοθεί. Παραφορά από την sideline. Μακρύδης, τρίτο. Όχι. Rebound του Λίγκρι ψηλά. Λίγκρις. Το έχει αυτό το σούτ μέσα απόστασης. Όλα αυτά στο χ. Γιωργακόπουλος μαζί. Δεν κάνει καλή υποδοχή. Άρα λίγο να κλέψει. Αφρίτας. Γιωτόπουλος. Γιωργοράκης. Διατομική προσπάθεια. Και τώρα. Λογιανόπουλο. 30-35. Βοράκι σε επιμένει. Βρέθηκαν τρεις παίκτες εκεί. Κάποιος από τους τρεις έκανε το φάουλ. Δεύτερο για την Φιωρετσίνα. Επιστρέφει ο Σπυράτος. Μπορεί να απειλήσει από μακριά. Και να πρέπει να το προσέξει αυτό. Πήγε στο μαρκάρισμα του ένας παίκτης που επίσης απειλεί από μακριά. Ο Κώστας ο Ξυλογιαννόπουλος. Εντέμιση λεπτά για το τέλος. Σερβέτας. Γρηγοράκης. Πέφτει τα βήματα. Εκείνος τα απέφυγε. Τα κάνω Σπυράτος όμως συνέχεια. Κρήτας. Μπάλα στο Βουτσάι, Λογιανόπουλος και Γεωργακόπουλος. Το κόψιμο του Μακρύδη, πάσα. Πεσμένο στο παρκέ, θα ψάξει στήριγμα. Τζάμπο, λέει ο ρέφερι. Την μπάλα στον Κόμιτς. Νομίζω είναι η 19η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Development League και όπου η Φιωρετσίνα μετρά 9 νίκες και 9 ήττες. Πιο πάνω στο βαθμολογικό πίνακα ο Κόμιτς. 13 νίκες και 5 ήττες. Λίγη σας προχή, ο Ακρίτας μαζεύει. Λογιανόπουλος. Μακρύδη. Κάνει βήματα. Άρχισε να βάλει την μπάλα στο παρκέ ο Γιώργος. 4,5 λεπτά για το τέλος. Η Φιωρετσίνα διατηρεί ένα προβάδισμα 5 πόντων. Ο Κόμιτς έχει ώρα να σκοράρει. Λίγκρις για τον Γιωτόπουλο, Σερβέτας. Σπυράτος. 10 δευτερόλεπτα. Σερβέτας, Κυρίσκο, η πάσα, κλέβει ο Ξυλογιαννόπουλος. Και υπάρχουν προϋποθέσεις εφημιασμού. Ο Ακρίτας πατά γκάζι, προσποιείται την πάσα, τον κόβει με φάουλ ο Γρηγοράκης. Ακρίτα 30-36, ενώ ο Κόμιτς έφτασε τα 4 ομαδικά φάουλ, η Φιωρετσίνα έχει 3. Αθανασόπουλος Μακρύδης, Χαρικιόπουλος, Γεωργακόπουλος και Κώστας Κυλογιαννόπουλος στην πεντάδα των Γηπεδούχων. Καλά μετά από ώρα, το βάζει ο Γρηγοράκης. 32-36, Γρηγοράκης, Ερεφέτας, Γιωτόπουλος, Λίγκρης και Σπυράτος. Και τον Κόμιτς.
Παπαριγιώπουλος δεν θα διστάσει να εκτελέσει για τρεις και θα απαντήσει άμεσα. 32-39 αυτό το σουτ είναι μαχαιριά. Γιωτόπουλος τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, 3,5 λεπτά για το τέλος. Γιωτόπουλος για τρεις. Νάτος ο Βασίλης. 35-39 από την κλάση του Βασίλη του Γιωτόπουλου. Αρχιόπουλος πίσω από το σκρίν, νιώθει καλά. 35-42 time out από τον Κόμιτς. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το φινάλε ενός πολύ ενδιαφέροντος ντέρμπι. Κόμιτς Μάστορα και Φιωρεντίνα. Άγρια ομορφιά τα τελευταία λεπτά με σερί τρίποντα τις δύο ομάδες, δύο του Χαρικιόπουλου, ένα του Γιωτόπουλου. Σπυράτος Λίγκρης θα εκτελέσει, αλλά η μπάλα δεν θα του κάνει το χαρτί αυτή τη φορά. Η Ρετσίνα θα αρχίσει να παίζει με το ρολόι σιγά σιγά, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βιαστεί με τη διαφορά στις 7. Έτσι όπως έχει πάει το μάτς, η διαφορά μοιάζει σχετικής ασφαλείας. Σπυράτος ελεύθερος θα τιμωρήσει την άμυλα της Φιωρετσίνα. Μεγάλο λάθος Γιόλα. 38-42 και μεγάλη ανάσα για τον Κόμιτς. Γεωργακόπουλος για τον Χαρικιόπουλο. Γεωργακόπουλος Αρχιόπουλος προσποίηση. Αυτό σουτ στη συνέχεια για το Κόμιτς και ευκαιρία για τον Κόμιτς να μειώσει κι άλλο. Λίγκρης καλή σταυρωτή και σουτ για δύο από κοντά. Άστοχο σε πρώτο χρόνο για τη σε δεύτερο εκτοχή ο Αλέξανδρος. 40-42, 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Χαρικιόπουλος, μπάλα καίει. Χαρικιόπουλος αστοχή αυτή τη φορά. Νίκρης θα εκτελέσει τον εφημιασμό, έχει κερδίσει το φάουλ από τον Χαρικιόπουλο που σαν να έχασε και την ισορροπία του. Πάμε σε βολές, κρίσιμες βολές. Θα δούμε αν θα ισοφαρίσει κιόλας ο Λίγκρης. Πράγματι 42 όλα και 1,5 λεπτό φωτιά. Πληρωμένα τα ομαδικά και στις δύο πλευρές. Όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Αθανασόπουλος. Έχουμε μπει σε ειδικές καταστάσεις. Αθανασόπουλος κάνει έρμπολα τις βολές. Γιωτόπουλος, Λίγκρης. Είμαστε στο σημείο που τώρα θα μιλήσουν οι προσωπικότητες των δύο ομάδων. Έχουν και οι δύο. Γιωτόπουλος με σκήν επιλογής. Σταυρωτή καλή. Το φάλο τον Γεωργακόπουλο. Στέλνει τον Βασίλη Γιωτόπουλο στη γραμμή και του δίνει την ευκαιρία να βάλει τον Κόμιτς Μάστορα μπροστά μετά από πολύ πολύ ώρα. Και το φάουλ του Γεωργακόπουλου, αλλά μικρό το κακό. Ησυχία τώρα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Μέσα η πρώτη από τον ψυχρεμότατο Γιωτόπουλο. 43-42. Κόμιτς επέστρεψε από το μείον 7. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, 44-42, πάμε σε νέο time-out. Ξυλογιαννόπουλος, Κώστας και Βασίλης, Γεωργακόπουλος, Μακρύδης και Χαρικιόπουλος από τη μία. Πειράτος Λίγκρης, Γιωτόπουλος,
Σερεβέτας και Γρηγοράκης στην πεντάδα του Κόμιτς. 48 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Γεωργακόπουλος, Χαρικιόπουλος για 3. Θα στοχίσει, rebound από ποιον, από τον Ξυλογιαννόπουλο. Δεύτερη ευκαιρία, έχει ανανεωθεί το ρολόι, δεν ξέρω γιατί βιάστηκε τόσο στη Ρετσίνα. Λίγκρις, πέρασε ο Λίγκρις, έσπασε τη μέση του, δεν τα κατάφερε. Μαντρίδης τρέχει, φάουλ του Σπυράτου. Έχει την ευκαιρία, αν βάλει και τις δύο, να φέρει το μάτσο ισορροπία. Πάμε σε time out. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα ακόμη στο μάτς και ίσως όλα να κρυθούν από αυτές τις βολές του Γιώργου Μακρύδη. Παραμένει το 44-42. Σε γρήγορο φάουλ θα πάει στη Ρετσίνα. Κάνει και τη δεύτερη Μακρύδης. Λίγκρις, Γιωτόπουλος, δεν γίνεται φάουλ. Πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Κόμιτς πολύ κοντά σε μια πολύ σπουδαία νίκη. 16 δευτερόλεπτα ακόμη στο μάτς. Δύο κρίσιμες βολές για τον Ανδρέα Σερεβέτα. Αν βάλει και τις δύο, το μάτς τελειώνει. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά τώρα. Ρεβέτας, βάζει τη δεύτερη. 44-42. Νέο time out. Αλλά θα κρατήσουμε το μικρόφωνο. Στον Άγιο Νικόλαο. Ξυλογιαννόπουλος θα επαναφέρει. Χαρικιόπουλος, Μακρύδης, τρίποντο ισοφάρισης θέλει και ο Ρετσίνα. Γεωργακόπουλος, Χαρικιόπουλος, δεν υπάρχει φάουλ. Λίγκρις, Λίγκρις κερδίζει το φάουλ. Δεν μετράει φυσικά το καλάθι. 1,4 για το τέλος, τυπικά. Το μάτς έχει τελειώσει. Ο Χαρικιόπουλος προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ με αυτή την προσποίηση. Η άμυνα βγήκε για τον Κόμιτς. Ο Λίγκρις στη γραμμή. 1,4 για το τέλος. Λίγκρις θα χάσει την πρώτη βολή. Ένα θαύμα κυνηγά η Φιωρετσίνα. Θα πρέπει ο Λίγκρις να χάσει και τη δεύτερη και κάποιος σε 1,4 να πετύχει τρίποντο. Λίγκρις ευστοχή. Τίτλοι τέλους. Μεγάλη νίκη για τον Κόμιτς.
τέταρτη φετινή στο πρωτάθλημα της Development League και στον τέταρτο όμιλο συγκεκριμένα. Τρίτη διαδοχική για τον Comets Mastera που θα παραμείνει στις προνομιούχες θέσεις και θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη play-off. Στο 9-10 η Φιωρετσίνα που περίπου ένα δίλεπτο πριν το φινάλε είχε ένα προβάδισμα 7 πόντων και όλα έδειχναν καλά για εκείνη. Έχασε όμως την συγκέντρωσή της και το πλήρωσε. 46-42 τελικό σκορ από τον Άγιο Νικόλαο. Καλό βράδυ σε όλους.